Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι κάποιος άνθρωπος που έχει στο μέτωπό του σταυρό. Αυτό σημαίνει κάτι είναι απλά τυχαίο γεγονός? Που έχει το σταυρό? Στο μέτωπό του, στον Δόξα Πατρία ακριβώς. Α, εδώ, στο μέτωπό του. Ναι. Τώρα με, τώρα με τα τατουάζ, τι μπορείς να κάνεις? Εγώ μιλάω για την περίπτωση που δεν είναι τατουάζ. Ναι. Είναι το όχι εκγενετής, ας πούμε. Ναι. Σημαίνει κάτι τίποτα αυτό? Όχι, τίποτα. Όχι. Σημασία έχει ο σταυρός που σηκώνουμε εμείς, που υπομένουμε για χάρη του Χριστού. Σημασία έχει ο σταυρός που σηκώνει ο κάθε οικογενειάρχης, ο κάθε άρρωστος, ο κάθε άνθρωπος που υποφέρει. Λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να είναι δικός μου, θα πάρει το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Αυτός ο σταυρός έχει σημασία. Τώρα με τα διάφορα σημάδια που τυχαίνει να γεννιέται κάποιος, δεν παίζουν ρόλο. Γιατί μπορεί να γεννηθεί και κάποιος με κανένα σχήμα που να μοιάζει με έξι και να τρομάξουν οι άλλοι. Με τη ζωή μας δείχνουμε αν σηκώνουμε το σταυρό του Χριστού ή όχι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Την ευλογία σας. Την ευλογία του Θεού. Πατερούλη, θέλω να μου πείτε αν είναι εύκολο με ποια σειρά κάνουμε το κομποσχοίνι. Μερικές φορές. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε κομποσχοίνι. Με ποια σειρά κάνουμε κομποσχοίνι. Δηλαδή το πρώτο που κάνουμε είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, ή το δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Με τι σειρά θα σας το πει ο πνευματικός σας. Όλοι στο όρος, όσοι έρχονται να γίνουν μοναχοί, έρχονται σαν δόκιμοι και παίρνουν ο καθένας μια διαφορετική σειρά για να κάνει το κομποσχοίνι του. Άλλα προβλήματα έχει ο ένας, άλλα προβλήματα έχει ο άλλος, άλλη αντοχή στην αγρυπνία έχει ο ένας, άλλη αντοχή στην αγρυπνία έχει ο άλλος. Ο άλλος ξυπνάει 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Ο άλλος ξυπνάει 2. Ο άλλος ξυπνάει 3. Ο άλλος 5. Επομένως δεν κάνουν όλοι το κομποσχοίνι με την ίδια σειρά. Άλλος είναι εκφύσεως ευγνώμων στο Θεό και λέει συνέχεια «Δόξα σε ο Θεός». Εκείνου δεν χρειάζεται να του υπενθυμίσεις ότι πρέπει να δοξάζουμε το Θεό και να λέμε και το «Δόξα σε ο Θεός». Ο άλλος το ξεχνάει, οπότε πρέπει να του το υπενθυμίσεις. Πατερούλη. Γι' αυτό, ό,τι πνευματικό αγώνα και να κάνουμε, όποια πνευματική άσκηση και να κάνουμε, θα την κάνουμε ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του και με τη συμβουλή του πνευματικού. Δεν υπάρχει μια απάντηση για όλους σε αυτά τα θέματα. Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να λέμε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με» και να το λέμε ασταμάτητα. Αυτό το ξέρουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος «και εν παντί ευχαριστείτε, πάντα θα δοξάζετε το Θεό, ακόμα και στους πειρασμούς». Να λέμε «Δόξα σε ο Θεός». Και τα δυο θα τα κάνουμε. Αλλά τι να πούμε εμείς «Δόξα σε ο Θεός» στους πειρασμούς, όταν δεν λέμε «Δόξα σε ο Θεός» στα καλά που μας συμβαίνουν. Όταν δεν ευχαριστούμε το Θεό για τα δώρα που ήδη μας έχει δώσει. Γι' αυτό και τα δυο θα κάνουμε. Και «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με» θα λέμε και «Χίλια δόξα σε ο Θεός» θα λέμε. Και τα δυο. Τώρα πώς, με ποια σειρά, με πόσο χρόνο ο καθένας θα το κανονίσει με τον πνευματικό του.